Εμείς τώρα θα πάμε, μετά από πολύ καιρό, στον καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και έναν άνθρωπο που με πολύ πάθος και χωρίς φόβο στο δημόσιο λόγο καταθέτει τις σκέψεις του, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Καλημέρα, κύριε Μάζη. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη. Κύριε Μάζη, είμαστε στην αρχή του 23 και το πρώτο ερώτημα που μου βγαίνει αβίαστα, είμαστε σε τροχιά εκλογών σε τρεις χώρες της Μεσογείου, την Κύπρο, την Τουρκία και την Ελλάδα. Πόσο μπορεί αυτό να καθορίσει το επίπεδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων? Κοιτάξτε, η δική μου άποψη, κύριε Σαχίνη, η οποία είναι κατά τη γνώμη μου ελληνική άποψη, και επειδή δεν μιλώ ποτέ κομματικά, γι' αυτό έχω να δώσω μια συμβουλή στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Να του πω πρακτικά, τεχνικά, ότι οι εκλογές στην Ελλάδα με δύο γύρους, όπως φαίνεται ότι θα γίνουν, θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από τις τουρκικές εκλογές, για λόγους οι οποίοι είναι προφανείς. Πρώτος λόγος είναι ότι πρέπει η Ελλάδα να έχει σταθερή κυβέρνηση όσο πιο γρήγορα γίνεται, η οποία να μπορεί να λάβει κρίσιμες εθνικές αποφάσεις. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδος με έναν υπηρεσιακό πρωθυπουργό, ο οποίος το πιθανότερο είναι να είναι ένας ανώτατος δικαστικός, πιθανόν ικανότατος στη δικά του, αλλά ο οποίος δεν μπορεί ούτε να απελευθερώσει κανόνες εμπλοκής, ούτε να διατάξει αμυντική διάταξη στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και πλήγμα ανταποδοτικό. Αυτά τα δύο για μένα είναι κρίσιμοι λόγοι να ολοκληρώνουμε αυτές τις διαδικασίες πολύ πριν τις τουρκικές εκλογές. Πολύ πριν λέτε, όχι μετά τις τουρκικές, οι οποίες ενδεχομένως να έχουν και αυτές δεύτερο γύρο? Κοιτάξτε, οι εκλογές στην Τουρκία για το Κοινοβούλιο γίνονται σε ένα γύρο. Ναι, για την Προεδρία λέμε τώρα. Για την Προεδρία γίνονται μία Κυριακή και μετά από 15 μέρες την μεθεπόμενη Κυριακή. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, το Κοινοβούλιο θα το χάσει ο κύριος Ερντογάν. Αυτό όμως μικρή σημασία έχει. Εκείνο που ενδιαφέρει τον κύριο Ερντογάν είναι να βγει πρόεδρος, διότι έχει φροντίσει να αράψει κουστούμι στα μέτρα του την Προεδρία, ούτως ώστε να κάνει ό,τι θέλει ο πρόεδρος και ακόμη και σε ένα αρνητικό για αυτόν Κοινοβούλιο. Συνεπώς, υπάρχουν πολλές πιθανότητες με όλες τις μεθόδους της νοθείας, της βίας, των διώξεων, των απαγορεύσεων, των φυλακίσεων κτλ. Μέσα τα οποία μετέρχεται το ισλαμοφασιστικό καθεστώς της Τουρκίας, ο κύριος Ερντογάν να ξαναγίνει πρόεδρος. Με προβληματίζει επίσης και το γεγονός ότι υπεσχέθη ότι αυτή θα είναι η τελευταία περίοδος της Προεδρίας του. Τελευταία περίοδος της Προεδρίας του. Δεν το είπε για να τα ακούσουν οι Τούρκοι, αγαπητέ κύριε Σαχίνη. Το είπε για να τα ακούσουν οι σύμμαχοι. Ότι εντάξει ρε παιδιά, ξέρω ότι σας δυσαρεστώ, αλλά δεν πρόκειται να ξαναβάλω υποψηφιότητα. Και για να τα ακούσει και η αντιπολίτευση, για να είναι πιο ελαστική σε όλα αυτά τα μέσα τα οποία θα μετέλθει ο Ερντογάν για να ξαναγίνει πρόεδρος. Άρα λέτε ότι για την Ελλάδα είναι κρίσιμο οι εκλογές να έχουν ολοκληρωθεί πρώτου και δεύτερου, εάν υπάρχει γύρου, που κατά το μάλλον ήτον θα υπάρξει, πρώτης 14ης Μαΐου. Άρα να προκηρυχτούν άμεσα, αυτό λέτε? Όχι πρώτης 14ης Μαΐου, της επομένης Κυριακής από τη 14η Μαΐου που θα κρυθεί η Προεδρία. Μέθ' επομένη, συγγνώμη.
που θα κληθεί η Προεδρία. Οπότε καλό θα είναι για μένα ένας χρονισμός του τύπου μέσα Δεκεμβρίου, προκήρυξη των εκλογών. Μέσα Ιανουαρίου, τώρα μάλλον, τέλειο Ιανουαρίου. Μέσα Μαρτίου, προκήρυξη των εκλογών. Α, ναι. Στην Ελλάδα. Αρχές Απριλίου, ο πρώτος γύρος στην Ελλάδα. Τέλη Μαΐου, ο δεύτερος γύρος. Και από εκεί θα έχουμε τα χέρια μας λυμμένα. Γιατί επιμένετε, υπάρχει κάτι που σας προβληματίζει? Και το λέω αυτό, κύριε Μάζη, γιατί ούτε τυχαίο πρόσωπο είστε, ούτε όταν κάνετε αναλύσεις τις λέτε στον αέρα. Το λέω γιατί χθες μόλις ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον Νταβός, σε μια συνέντευξη σε δημοσιογράφο του CNN, στο σχετικό ερώτημα είπε: δεν θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία, αν και έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών εντάσεων τα τελευταία 3 χρόνια. Έχετε άλλη ανάγνωση? Τώρα βάλατε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων, κύριε Σαχίνη. Εμένα αυτό με προβλημάτισε πάρα πολύ. Ερώτηση πρώτη προς τον κύριο Πρωθυπουργό. Πώς ξέρετε ότι δεν θα έχουμε πόλεμο με την Τουρκία, κύριε Πρωθυπουργέ? Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Σας διαβεβαίωσε κανείς γι' αυτό με πολύ υψηλό κύρος, διεθνές υψηλό κύρος και διεθνή ικανότητα να επιβάλλει τις απόψεις του? Τρίτη ερώτηση. Δεν θα έχουμε πόλεμο, κύριε Πρωθυπουργέ, ό,τι και αν κάνει η Τουρκία? Τέταρτη ερώτηση. Και αν αυτό συμβαίνει, μήπως έχει συμφωνηθεί κάτι μεταξύ σας και της ηγεσίας της Τουρκίας μέσα σε αυτές τις συναντήσεις, τις οποίες ακόμα δεν ξέρουμε το περιεχόμενό τους, η πρώτη με τον κύριο Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη και οι δύο επόμενες προελαχίστων ημερών με την κυρία κομματική διευθύντρια του γραφείου σας, την κυρία Μπούρα και τον κύριο Καλίν, που επίσης δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενό τους και επίσης δεν τις μάθαμε από εσάς, αλλά από τον Μαρτυριάρη Καλίν. Θυμάστε από πότε τον λέω Μαρτυριάρη? Εδώ και 2 χρόνια τον λέω. Έχετε δίκιο σε αυτό, πράγματι. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε 5 ερωτήσεις πολύ κρίσιμες, οι οποίες πρέπει να απαντηθούν. Άρα υπενήσεστε, κύριε Μάζη, ότι αν δεν υπενήσω με τίποτε, ρωτάω. Ναι, ρωτάτε, αλλά έχει ένα υπενιγμό. Αν δεν υπάρχει μια διαβεβαίωση, μια συνεννόηση, που αν υπάρχει μια συνεννόηση, η συζήτηση πάει μετά στο τι συζητιέται στις μυστικές συνομιλίες, πώς εμείς προοικονομούμε διαστόματος πρωθυπουργού ότι δεν θα υπάρξει πολεμικό εγχείρημα από πλευράς Τουρκίας? Αυτό μου λέτε. Διότι εμείς μπορεί να, και δεν τον θέλουμε τον πόλεμο, είναι προφανές. Αλλά, αλλά από την άλλη, το να προοικονομούμε ότι δεν το θέλει και η άλλη πλευρά είναι ένα ερώτημα. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα κεντρικό ερώτημα σε αυτά τα 5 που έθεσα. Και αυτό που το συνοδεύει, το συνοδό ερώτημα, είναι και ποιος σας το διαβεβαίωσε αυτό. Και θέλετε και ένα το οποίο θα περιλαμβάνει και την μελλοντική επικαιρότητα, αν μου επιτρέπετε αυτή την βάρβαρη έκφραση. Παρακαλώ. Πέστε μου, ο κύριος Μπλίνκεν, τι ακριβώς θα κάνει στις επισκέψεις μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας, Ισραήλ? Και κάτι άλλο, η σειρά δεν είναι αυτή που λέω. Η σειρά δεν έχει προσδιοριστεί. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν θα αρχίσει από το Ισραήλ να επισκέπτεται την περιοχή ή από την Άγκυρα ή από την Κωνσταντινούπολη, εν πάση περιπτώσει, ή από την Αθήνα. Δεν ξέρουμε τη ροή των επισκέψεων ποια θα είναι. Λοιπόν, τι ακριβώς περιεχόμενο θα έχει η συζήτηση αυτή με τους 3 ηγέτες Ισραήλ, Τουρκίας, Ελλάδος, Ελλάδος, Τουρκίας, Ισραήλ, Τουρκίας, Ελλάδος, Ισραήλ? Τα λέω έτσι για να δούμε μερικούς συνδυασμούς. Τι ακριβώς περιεχόμενο θα έχει? Ποιο θα είναι? Δώστε υποσχέσεις οι πλέον ευεπίφοροι σε πιέσεις, ούτως ώστε να μην γίνει πόλεμος, για να σας εξασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνει πόλεμος κατά τη διάρκεια των εκλογών. Τι ακριβώς θα συζητηθεί?
ποιες είναι οι υποσχέσεις που θα δοθούν ένθεν κακήθεν. Αυτά είναι πολύ σοβαρά ερωτήματα. Και κάτι άλλο. Πού ακριβώς στοχεύει η δημιουργία μιας νέας κυβερνήσεως? Στοχεύει σε μια κυβέρνηση η οποία θα συγκεντρώνει, ας πούμε, μια μεγάλη συνενετική άποψη σε παραχωρήσεις? Το υποσχέθηκε κανείς αυτό? Και αν δεν το υποσχέθηκε κανείς αυτό, γιατί δεν μας λένε τα μέχρι σήμερα απόρριτα περιεχόμενα των συναντήσεων αυτών? Και λέω και κάτι άλλο. Πώς είναι δυνατόν όλα αυτά να έχουν μία περιραίουσα ατμόσφαιρα συναντήσεων μυστικών του κυρίου Γεραπετρίτη με τους Τούρκους πρέσβεις εν Αθήνες, πάλι με μυστικό περιεχόμενο και σε μυστικές τοποθεσίες? Γιατί σε αυτές τις συναντήσεις δεν είναι ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο οποίος είναι ο καθήλυν αρμόδιος και καθήλυν υπεύθυνος αυτού του τομέα της ελληνικής πολιτικής και του ελληνικού στρατηγικού σχεδιασμού? Νομίζω ότι είναι εύλογα τα ερωτήματα και κρατάω αυτό που είπατε, διότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τουλάχιστον από ελληνικής πλευράς, ανακοινώνεται ότι τέλη Φλεβάρι θα είναι. Δεν έρχεται σε κενό χρόνο, έχετε δίκιο. Έρχεται σε μια χρονική περίοδο που οι δύο χώρες ετοιμάζονται ή έχουν μπει σε προεκλογικούς ρυθμούς και σε μια εξαιρετικά ρευστή κατάσταση. Άρα το ερώτημα είναι, έρχεται να συζητήσει τι? Θέλω, κύριε Μάζη, να σας ρωτήσω και μένω λίγο στη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, γιατί εσείς σωστά λέτε τι συζητιέται τελικώς σε αυτές τις μυστικές συνομιλίες. Αλλά προσέξτε, θα σας διαβάσω μία διατύπωση. Ρωτάει ο δημοσιογράφος, γιατί εδώ ίσως να υπάρχει απάντηση τι συζητιέται. Ρωτάει ο δημοσιογράφος του CNN, μπορεί να έχουμε πόλεμο με την Τουρκία, για παράδειγμα, στο Καστελόριζο που εδέχεστε και ξένους επισκέπτες? Και απαντάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία, αν και έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών εντάσσεων τα τελευταία 3 χρόνια. Και λέει, κοιτάξτε, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να καθίσουμε στο τραπέζι με την Τουρκία ως λογικοί ενήλικες και να επιλύσουμε την κύρια διαφορά μας, που είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα λόγω της γεωγραφίας του Αιγαίου, αλλά έχουμε καταφέρει να επιλύσουμε παρόμοια προβλήματα με τους γείτονές μας. Το ερώτημα είναι διπλό. Λοιπόν, θαλάσσιες ζώνες, μισό λεπτό κύριε Μάζη, θέλω να ακούσω το ερώτημα. Θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή συζητάμε και τα χωρικά ύδατα? Και δεύτερον, περίπλοκο ζήτημα λόγω της γεωγραφίας του Αιγαίου, δηλαδή ειδική περίσταση που λέει η Τουρκία? Με προλάβατε, κύριε Σαχίνη, με προλάβατε. Διότι ακριβώς αυτό το σημείο της συνεντεύσεως, τι λέει? Εσείς θέσατε 2 κατ' εμέ ρητορικά ερωτήματα. Βεβαίως και με έχετε ακούσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια, να φωνάζω και να διαμαρτύρομαι για το ότι δεν πρέπει να γίνεται χρήση του όρου θαλάσσιες ζώνες, γιατί μέσα στις θαλάσσιες ζώνες περιλαμβάνεται και η Αιγαιαλίτιδα ζώνη, η οποία είναι μονομερός ασκούμενο κυριαρχικό δικαίωμα του παρακτίου κράτους, και σε ό,τι αφορά την ανατολική περιοχή των νησιών του Αιγαίου, εκεί βάσει της νέας συνθήκης για το δίκαιο της θάλασσας υπάρχει συγκεκριμένη γεωμετρική μέθοδος, την οποία και ο τοπογράφος και αρμόδιος να τη χαράσει ξέρω πάρα πολύ καλά ποια είναι, της μέσης γραμμής, και να λύσουμε τα προβλήματά μας μια και καλή. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι σημαίνει πολύπλοκη γεωγραφία? Όταν υπάρχει ακριβώς η γεωμετρική μέθοδος, ο μιλός τεχνικός αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχει η γεωμετρική μέθοδος για να επιλύονται κάθε είδους ζητήματα προσδιορισμού Αιγαιαλίτιδος ζώνης, όταν υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις των εμβελιών επιρροών μεταξύ των μικρασιατικών ακτών και των νησιών
του Ανατολικού και του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Εγώ δεν μιλάω για Νοτιοανατολική Μεσόγειο, mm-hmm. γιατί πολύ απλά το σύμπλεγμα του Καστελορίζου ανήκει στα Δωδεκάνησα και τα Δωδεκάνησα και σύμφωνα με τους Ιταλικούς χάρτες και σύμφωνα με τους Βρετανικούς χάρτες της εποχής, της δεκαετίας του 30 και του Υπουργείου Αποικιών και του Foreign Office, αντιστοίχως δε και της Ιταλίας, βάσει των οποίων έγινε η παραχώρηση με τη συνθήκη των Παρισίων των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα του 1947, περιλαμβάνουν όλα τα Δωδεκάνησα με διάστηκτον γραμμή, αυτή που λέμε εμείς τεχνική αξονική γραμμή, που περιλαμβάνει όλο το πλέγμα. Και πώς τα ονομάζει, κύριε Σαχίνη? Aegean Islands. Έχετε δίκιο. Τα είχετε δείξει άλλωστε και τηλεοπτικά. Αυτό είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα μήπως έτσι μπαίνουμε σε μια συζήτηση της τουρκικής ατζέντας που λέει είναι ειδική περίσταση στο Αιγαίο? Φοβούμε πως ακόμη και αν η πρόθεσή μας, γιατί θέλω να είμαι πολύ... Ναι. Ακόμη και αν η πρόθεσή μας δεν είναι αυτή, φοβούμε ότι και η διεθνής κοινότης, γιατί καλά για την Τουρκία δεν το συζητώ, φυσικά και έτσι το εκλαμβάνει, αλλά και η διεθνής κοινότης τι βλέπει? Ότι η Ελλάδα έχει αρχίσει να αποδέχεται την τουρκική επιχειρηματολογία, ειδικά για το Καστελόριζο. Και γιατί το λέω αυτό? Μα όταν το τουρκικό επιχείρημα είναι ότι η τουρκική ακτογραμμή, η μικρασιατική ακτή έναντι του Καστελορίζου είναι πολύ μακριτέρα και μεγαλύτερα αυτής του συμπλέγματος του Καστελορίζου, τότε και έχουμε και παραδείγματα Ελλήνων υπουργών εξωτερικών και πρώην διεθνών δικαστών, διεθνολόγων και μάλιστα διεθνοδικαϊστών διεθνολόγων, όχι πολιτικών επιστημόνων διεθνολόγων, απλώς, τότε έχει κάθε λόγο η διεθνής κοινότης να λέει πιέσατε περισσότερο την Ελλάδα, αυτή είναι έτοιμη να δεχθεί τις πιέσεις και να υποχωρήσει. Αυτά εμένα όταν προκύπτουν και από το στόμα του Πρωθυπουργού σε ένα διεθνές φόρουμ υψηλού κύρους και εμβελίας όπως το World Economic Forum, εμένα με προβληματίζουν. Κύριε Μάζη, επειδή έχω βροχή ζητημάτων ακροατών και που στηρίζονται σε δικές σας δηλώσεις, θα σας παραδώσω εντός εισαγωγικών σε αυτούς. Ως εξής όμως, θέλω να μου σχολιάσετε ένα ακόμη σημείο, όχι άλλο, της χθεσινής πρωθυπουργικής συνέντευξης. Λέει στην κατακλείδα για το θέμα με την Τουρκία: στην τελική δεν χρειάζεται να απειλούμε ο ένας τον άλλον ή να εμπλεκόμαστε σε υπερπτήσεις ή σε άλλες πολύ προκλητικές δραστηριότητες, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος. Δεν ξέρω αν ήθελα να το διατυπώσει έτσι, αλλά εγώ τι καταλαβαίνω και σας ρωτώ ευθέως. Απειλούμε εμείς την Τουρκία, κάνουμε υπερπτήσεις και προκλητικές δραστηριότητες? Όχι βέβαια. Τότε πώς το εκφέρουμε αυτό? Και προσέξτε, αυτού του είδους η φρασιολογία έρχεται να αναιρεθεί από έναν μη Έλληνα. Ποιον? Τον κύριο Μενέντες. Μάλιστα. Ο οποίος κύριος Μενέντες τι λέει μέσα στη Γερουσία? Ακούστε κύριε, μιλάτε για τα δύο μέρη, λες και προκαλεί η Ελλάδα. Λες και η Ελλάδα κάνει τις υπερπτήσεις. Λες και η Ελλάδα απειλεί. Όχι κύριε, έχει όνομα αυτός που προκαλεί. Έχει όνομα αυτός που κάνει τις υπερπτήσεις. Είναι η Τουρκία. Όταν λοιπόν ένας Αμερικανός γερουσιαστής, καλή του ώρα του ανθρώπου εκεί που είναι, έρχεται και το διευκρινίζει σαφώς, για την ακρίβεια κρίνει αναγκαίο να το διευκρινίσει για να μην υφίσταται αυτή η ποντιοπιλατική διάθεση την οποία συναντάμε επανειλημμένως στην Βορειοατλαντική Συμμαχία από το στόμα του κυρίου Τούρκεμπεργκ, του κυρίου Στόλτεμπεργκ με συγχωρείτε. Τότε αντιλαμβάνεστε πόσο περισσότερο αναγκασμένος πρέπει να αισθάνεται ο Έλλην Πρωθυπουργός να κάνει σαφές ποιος είναι εκείνος που απειλεί, ποιος είναι εκείνος που κάνει τις υπερπτήσεις, ποιος είναι εκείνος ο οποίος προκαλεί τις εμπλοκές, πού γίνονται αυτές,
Κατά παράβαση ποιων κανόνων του διεθνούς δικαίου η Ελλάδα δέχεται αυτού του είδους τις απειλές και τις παραβιάσεις της εθνικής κυριαρχίας, αγαπητέ κύριε Σαχίνη. Έχετε δίκιο. Άρα... όχι απλά κυριαρχικών δικαιωμάτων. Μάλλον μια ατυχέστατη διατύπωση. Τώρα σας παραδίδω στους ακροατές, διότι είχε ενδιαφέρον, είναι πάνω στη θεματική σας. Λέει ο Μιχάλης από τα Δωδεκάνησα. Σωστός ο κύριος Μάζης, το λέω και εγώ εδώ και μήνες, αλλά εγώ δεν είμαι ειδικός. Εκλογές τώρα, πριν των Τούρκων τις εκλογές, στην Ελλάδα δεν υπάρχει νομοθετημένο διάταγμα γενικευμένου πολέμου. Σε κυβερνησία υπάρχει θέμα απόφασης. Ο Σπύρος, σε μια συνέντευξή του ο κύριος Μάζης είχε πει να παρακαλάμε να χάσουν οι Ρώσοι τον πόλεμο για το καλό της Κύπρου. Δεν ξέρω αν εννοούσε κάτι άλλο, αλλά εδώ η Ελλάδα και η Κύπρος δεν κάνουν τίποτα για το δικό τους καλό. Και ο τρίτος, για να απαντήσετε καταρχήν σε αυτό το σώμα, μα κύριε Μάζη, λέει, στο στρατό υπάρχουν σχέδια για κάθε περίπτωση και ειδικά για τις προεκλογικές περιόδους. Όσοι υπηρετήσαμε και έτυχε να συμπέσουμε με εκλογική περίοδο, το ξέρουμε αυτό. Τι πραγματικά φοβάστε και το λέτε? Μήπως το ενδεχόμενο να αναβληθούν οι εκλογές μας επαόριστον λόγω επιπλοκών με την Τουρκία? Λοιπόν, να πάω από το δεύτερο ερώτημα, γιατί το πρώτο δεν είναι ερώτημα, συμφωνεί μαζί μου ο γενικός ακροατής σας, οπότε δεν υπάρχει λόγος. Το δεύτερο ερώτημα είναι γιατί, επαναλάβατε το αν θέλετε. Είχατε πει, λέει, στο παρελθόν ότι να παρακαλάμε να χάσουν οι Ρώσοι. Μπράβο, ναι. Ωραία. Γιατί λοιπόν? Διότι εάν η Ρωσία αυτή τη στιγμή επικρατήσει τελικώς επί της Ουκρανίας, τότε η Τουρκία δεν θα έχει ειλικρινά κανένα, μα κανένα εμπόδιο να εφαρμόσει ακριβώς τα ίδια και στην Κύπρο. Ένα. Δύο. Διότι ο γεωστρατηγικός ρόλος της Τουρκίας πλέον μπροστά σε μια Ρωσία η οποία πλέον ελέγχει απολύτως πλήρως και τις εξόδους προς τη Μαύρη Θάλασσα αλλά και τις εξόδους τις ενεργειακές προς την Ευρώπη, τουλάχιστον το 1/3 αυτών, έτσι, μέσω Ουκρανίας, είναι πολύ φυσικό ότι θα έλθει και θα πει εις την σύμμαχο με τη μεγάλη μας φίλη, κοίταξε, εάν θέλεις να έχεις ένα σταθερό σύμμαχο ικανό να αναχαιτήσει οποιασδήποτε νέες προσπάθειες της Ρωσίας προς την Μέση Ανατολή, έχεις μόνο εμένα πια. Θα το πουλήσει έτσι, λέτε δηλαδή? Βέβαια. Μάλιστα. Πείτε και το άλλο με τους... Είναι ναι. Η Κύπρος έπρεπε να έχει κάνει αίτηση για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και δεν είναι απάντηση αυτό το οποίο λέγεται... Να σας πω τι λέγεται. Εδώ Σουηδία, Φιλανδία και τρώνε πόρτα και τα... ζητάει αντίδοτο τα F-16 η Τουρκία. Η Κύπρος θα μπαινε. Όσο στεναχώρησε όμως αυτό, αγαπητέ κύριε Σαχίνη, το ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να λέμε και το όνομα και το επώνυμο του ΝΑΤΟ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία είναι το ΝΑΤΟ. Οι υπόλοιποι είναι ακόλουθοι, βασάλοι. Λοιπόν, πόσο τους στεναχώρησε αυτό, γιατί προηγουμένως διαβάσατε το ερώτημα ενός από τους ακροατές μας για τον Economist και το εξώφυλλό του. Ναι, ναι. Ξέρετε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του Economist, κύριε Σαχίνη? Σας πω εγώ, ο βαρόνος Rothschild. Πείτε. Καταλαβαίνετε και λοιπόν σαφές ότι η πίκρα η οποία εκδηλώνεται από το εξώφυλλο του βαρόνου Rothschild εναντίον της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να λειτουργεί θετικά και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Πείτε και αυτό που λέει εδώ ο ακροατής ο Νίκος, ότι υπάρχουν κανόνες εμπλοκής στο στρατό σε προεκλογές. Βεβαίως και υπάρχουν, σαφέστατα. Ποιος θα δώσει την εντολή για την απελευθέρωσή του, συζητώ εγώ. Άλλος φίλος. Καλημέρα. Ο Συμβουλίου της Επικρατείας που θα είναι υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Σαφές. Όχι βέβαια. Άλλος φίλος. Καλημέρα, λέει στον κύριο Μάζη. Αν οι εκλογές γίνουν κατά την προεκλογική περίοδο της γείτονος, μήπως δώσει τον Ερντογάν την ευκαιρία να προκαλέσει παράταση της θητείας του με αφορμή ένα στημένο επεισόδιο κατά την ενδιάμεση περίοδο μεταξύ των δικών μας εκλογών πρώτης και δεύτερης κάλπης και πριν τις δικές του? Εγώ επειδή προβληματίζομαι με αυτά και επειδή λέω ότι για να μην το κάνει η Τουρκία πρέπει η δική μας πλευρά, η οποία εμφανίζεται να κάνει αυτού του είδους
τα φραστικά παίγνια διαχειλαίων πρωθυπουργού στο διεθνές αυτό υψηλού κύρους φόρουμ. Τι φοβάμαι? Φοβάμαι ότι και οι συμφωνίες που θα ακολουθήσουν, για να μην κάνει αυτό το απονενοημένο η Τουρκία, θα είναι εις βάρος μας. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρχει μια κυβέρνηση, είτε συνεργασίας είτε αυτοδυναμίας, η οποία να αναλάβει τις ευθύνες αυτής ακριβώς της περίοδου, την οποία εγώ δεν τη θέλω ασταθή. Σαφές. Ο Σάκης, κύριε Μάζη, γιατί να μας την ανάψει ο Ερντογάν και όχι η επόμενη του Ερντογάν αν χάσει? Είναι μόνο ο Ερντογάν το πρόβλημα? Όχι, βέβαια, και να πω στον ακροατή σας, τον αγαπητό, ότι είμαι από εκείνους που από την πρώτη στιγμή που διετύπωσα δημόσιο λόγο εδώ και 30 χρόνια, λέω ότι η πολιτική της Τουρκίας έχει βάθος, έχει στρατηγική συγκεκριμένη, θεωρεί την Ελλάδα το μέγιστο εμπόδιο της αναπτύξεως της γεωστρατηγικής της Τουρκίας, θεωρεί την Ελλάδα και τη συνθήκη της Λοζάνης ως μέγιστο εμπόδιο της αναπτύξεως της δυναμικής της Οθωμανικής και Νεοοθωμανικής Τουρκίας, θεωρεί την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως προσφιέστατα έχει περιγράψει ο κύριος Νταβούτογλου, ότι είναι τα εμπόδια και οι απειλές και οι κίνδυνοι για την ύπαρξη της Τουρκίας. Δεν σταμάτησε ποτέ να το επεξεργάζεται το σχέδιο της γαλάζιας πατρίδος. Ο κύριος Νταβούτογλου το περιέγραψε λεπτομερέστερα, και όχι μόνο στη διάστασή του τη θαλάσσια, αλλά και τη βαλκανική και τη μεσανατολική και την αφρικανική. Δεν άφησε τίποτα ο κύριος Νταβούτογλου. Από το 2000 ο κύριος Νταβούτογλου τα γράφει και τα λέει. Εμείς γιατί δεν καθόμαστε να τον μελετήσουμε? Ο φίλος μου από τα Δωδεκάνης, άλλος φίλος, μία ερώτηση που μόνο ο κύριος Μάζης μπορεί με ακρίβεια να μας πει. Είναι τελικά η συμφωνία με τη Γαλλία συμφωνία συμμαχίας και εμπλοκής άμεσα της Γαλλίας σε ένα πιθανό ελληνοτουρκικό πόλεμο? Και μέχρι πού? Τώρα είμαστε 6 ναυτικά μίλια. Αν η ιστορία γίνει στα 8,5 για παράδειγμα. Η απάντηση μονολεκτικώς είναι ναι στο ερώτημα του αγαπητού ακροατή. Διότι η ρήτρα, η οποία είναι η μοναδική ρήτρα που είχαμε ποτέ σε συμφωνία αμυντική με οποιαδήποτε χώρα, ούτε στην MDCA δεν υπάρχει, δηλαδή την ελληνοαμερικανική στρατηγική συμφωνία δεν υπάρχει τέτοιος όρος. Προσέξτε, κάνουμε διαχωρισμό ανάμεσα στον όρο αμυντική συμφωνία και στον όρο στρατιωτική συνδρομή. Στρατιωτική συνδρομή σημαίνει συγκεκριμένη εμπλοκή και μάλιστα με αμοιβαιότητα εάν ποτέ χρειαστεί. Mm-hmm. Προσέξτε λοιπόν, η αμοιβαιότητα την οποία κάποια στιγμή θα μπορούσε η Ελλάς να προσφέρει στη Γαλλία είναι κάπου 60, 70, 80, 100 επαγγελματίες κομάντο σε βάσεις της Γαλλίας, παραδείγματος χάρη στο Σαχέλ. Από πού όμως η Γαλλία αυτή τη στιγμή που μιλάμε αποσύρει συνεχώς τις δυνάμεις της? Φεύγουν. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Αυτού του είδους η στρατιωτική συνδρομή είναι δύναμη εμπλοκής. Τρία. Για να δούμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε εμείς σε αυτήν την περίπτωση, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε την δυνατότητα βελτιώσεως και της MDCA με τους Αμερικανούς φίλους μας. Εκείνο το οποίο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιμείνουμε και να στηρίξουμε την πρόταση του Κογκρέσου και συγκεκριμένα της Γερουσίας, όπου στην Επιτροπή Εξωτερικών προείσταται ο κύριος Μενέντες, και όχι να βάζουμε πεπονόφλουδες και μπανανόφλουδες σε αυτά τα οποία ο κύριος Μενέντες λέει ως
πιο Έλληνας από εμάς. Άρα ατυχής η δήλωση, λέτε, του υφυπουργού για τα F-16. Ανορθολογική τη λέω, ναι. Μάλιστα. Λέει εδώ, επιμένει ένας φίλος, άρα πρακτικά τι θα κάνει η Γαλλία εάν η Τουρκία δημιουργήσει επεισόδιο στα 8,5 ναυτικά μίλια? Μα κοιτάξτε, προσέξτε, εδώ έχουμε ευθύνη εμείς. Δεν θα έχει η Γαλλία, γιατί ο κύριος Γεραπετρίτης μας είπε ότι οι κόκκινες γραμμές μας είναι στα 6 μίλια. Δηλαδή τι θέλετε, το Γάλλο να γίνει πιο Έλληνας από τον Έλληνα? Απαντήσατε με σαφήνεια. Ερώτηση στον κύριο Μάζη από τη φίλη μου την Κάρμεν. Μήπως ο Ερντογάν σηκώνει τους τόνους, λεονταρίζει αυτοβούλος, ή τον αφήνουν τελικά οι μεγάλοι παίκτες Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες, να πράξει στα ήδη συμφωνημένα και για τις πλουτοπαραγωγικές περιοχές της Μεσογείου, τάχα μετά να παρεμβαίνουν και οι παραχωρήσεις να γίνουν από εμάς επιβεβλημένες στο όνομα της ειρήνης? Προσέξτε, είναι κάπου στη μέση η απάντηση. Όπως είπα σε 2-3 ευκαιρίες στην προηγούμενη συζήτησή μας, είπα το εξής: ο διαμεσολαβητής, ο νατοϊκός ή ο αμερικανός, όπως και ο οποιοσδήποτε διπλωματικός διαμεσολαβητής, αόρατος για την ώρα, γιατί δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο της επισήμου διαμεσολαβήσεως, ευτυχώς. Ακόμα επιμένουμε στο διεθνές δίκαιο, το οποίο όμως δεν το προσδιορίζουμε ακριβώς ποια κομμάτια του διεθνούς δικαίου είναι εκείνα που μας αφορούν. Παραδείγματος χάρη, θέλω να ακούσω τον Έλληνα Πρωθυπουργό να λέει και να επαναλαμβάνει συνέχεια, όχι περί θαλασσίων ζωνών και διευθετήσεως, αλλά να λέει και να επαναλαμβάνει συνέχεια ότι έχουμε μία διαφορά, όχι διαφορές, τον έλεγχο της οριοθετήσεως της υφαλοκρηπίδος της Ελλάδος με την Τουρκία, ένα το κρατούμενο, βάσει της νέας συνθήκης του δικαίου της θαλάσσης, Άγκλος 3 του 1982, του Μοντέγκο Μπέι της Τζαμάικα. Αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση. Όπως επίσης θέλω να τον ακούω να μην μιλάει γενικώς και αορίστος για διεθνές δίκαιο και να υπονοεί Χάγη, ή να την λέει την Χάγη. Την είπε χθες. Μπράβο. Γι' αυτό έβαλα το δεύτερο. Ή να την λέει τη Χάγη και να μην λέει πολύ απλά ότι εμείς δεν μπορούμε να πάμε στη Χάγη εφόσον έχουμε να προσδιορίσουμε μόνο μία διαφορά, την υφαλοκρηπίδα. Πρέπει να πάμε στο Αμβούργο, το οποίο εφαρμόζει αυστηρά τη νέα συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας και είναι μόνο για τέτοιου είδους ζητήματα και για κανένα άλλο. Μα θα σου πει, η Τουρκία δεν αποδέχεται το δίκαιο της θάλασσας. Αυτό πάνω να σας προλάβω. Και όποιος συνάδελφος μου πει ότι, ξέρετε, η Τουρκία δεν αποδέχεται, θα του πω ότι όταν 163 χώρες έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσης, τη νέα συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσης, πλέον αυτό υπέχει θέση εθιμικού δικαίου και οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλες τις χώρες. Π.χ. ούτε το Ισραήλ την έχει υπογράψει, αλλά το Ισραήλ με την Κύπρο οριοθέτησαν υφαλοκρηπίδα μια χαρά με την αρχή της μέσης γραμμής, όπως ακριβώς περιγράφεται στη νέα συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία με τη Ρωσία στη Μαύρη Θάλασσα εφήρμοσαν τη νέα συνθήκη για το δίκαιο της θαλάσσης του 1982 χωρίς να την επικαλούνται, αλλά την εφήρμοσαν κανονικά, γιατί και εκεί εφηρμόστη η μέση γραμμή. Μάλιστα. Ο Γιάννης από την Αθήνα. Καλημέρα στον κύριο Μάζη. Θέλω να του θυμίσω ότι ο Στρος Καν είχε δηλώσει ότι βρισκόταν σε μυστική συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση 6 μήνες πριν τελευταία απευθυνθεί στο Δέλτα Νιτάφ για τη διάσωση ελληνικής οικονομίας. Εκτιμά ότι βιώνουμε μια αντίστοιχη περίοδο για την προετοιμασία ενός νέου μνημονίου που αυτή τη φορά θα αφορά τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της πατρίδας μας. Κοιτάξτε, ο Στρος Καν, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, τον έφαγε το μεράκι του, ναι, ας το πούμε έτσι, ήταν εκείνος ο οποίος προσπαθούσε να αποφύγει να ενταχθεί η Ελλάς σε πρόγραμμα μνημονιακό. Και ειλικρινά σας λέω,
βάζω μία τελεία εδώ, γιατί άμα συνεχίσω να υποθέτω, θα βγουν κάποιοι και θα πούνε ότι συνωμοσιολογώ. Ωραία, προχωρώ. Το πρόβλημα εν τέλει, λέει ο Νικόλας, κύριε Μάζη μου, είναι ο Ερντογάν και ο κάθε Ερντογάν ή το δικό μας σύστημα και οι κυρίαρχοι και οι κυρίαρχες ελίτ. Μήπως βαράμε το Σαμάρι αντί για Γάιδαρο? Εγώ, ξέρετε, θα συμφωνήσω με τον Νικόλα, γιατί επανειλημμένως έχω πει ότι, κοιτάξτε, οι ξένες δυνάμεις και οι ηγεμονικές και οι μεσαίου μεγέθους, περιφερειακές, κοιτάζουν το εθνικό του συμφέρον. Εμείς πρέπει να κάνουμε ακριβώς το ίδιο και να μην δηλώνουμε αυτά που δηλώνουμε αφήνοντας, θέλω να πιστεύω, παρενθετική πρόταση, εσφαλμένες εντυπώσεις. Δηλαδή ότι είναι μόνο εσφαλμένες εντυπώσεις και όχι εσφαλμένες προθέσεις. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει, καλά τα λέει ο κύριος Μάζης, αλλά θέλω να υπενθυμίσω ότι η Τουρκία βάζει και εδαφικό ζήτημα. Άρα δεν μπορούμε να πάμε στα Αμβούργο, πρέπει να πάμε στη Χάγη. Πριν πείτε κάτι, κύριε Μάζη, θέλω να πω εγώ κάτι στο φίλο το Μιχάλη. Εδώ κρίσιμο, Μιχάλη μου, είναι το συνυποσχετικό, αν αποφασίσουμε. Άρα. Τι θα λέει αυτό? Με αυτό θα δικάσουν οι δικαστές. Δεν θα δικάσουν από μόνοι τους. Μην τα ρίξουμε στους δικαστές, αν υποθέσουμε ότι φτάναμε στη Χάγη, ότι κοίτα τι απόφαση. Η απόφαση θα είναι βάση συνυποσχετικού. Το λέω λάθος? Δεν λέτε καθόλου λάθος και απλώς με προκαλείτε αυτή τη στιγμή, χωρίς πιθανό να το θέλετε, να πω το εξής. Αυτό το συνυποσχετικό, το οποίο θα υπογραφεί μεταξύ των δύο μελών, των δύο μερών, των διαδίκων ας πούμε, θα πρέπει να ψηφιστεί στα δύο κοινοβούλια. Για να ψηφιστεί στα δύο κοινοβούλια ένα συνυποσχετικό, στο οποίο τι γνωρίζουμε για αυτό το συνυποσχετικό? Ότι η Ελλάς δεν έχει την παραμικρή απέτηση από την Τουρκία, ούτε για τους, για τις γενοκτονίες ποντίων και μικρασιατών, σε ό,τι μας αφορά βεβαίως, να μπορούν να βάλουν Ασσυρίων και τα λοιπά, ποντίων και μικρασιατών, ένα, ούτε για το καθεστώς της αυτοδιοικήσεως Ήμβρου και Τενέδου, ούτε για τις περιουσίες των Ελλήνων στην Μικρά Ασία, στον Πόντο, στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη κτλ. Κτλ. Ούτε για εκείνα τα νησάκια τα οποία βρίσκονται πέραν των 3 μιλίων βάσει της συνθήκης της Λοζάνης, τα οποία παρόλα αυτά είναι τουρκικά, και μιλώ για αυτήν την περιοχή της Δωδεκανήσου στην οποία αναφέρθηκε προηγουμένως. Όταν λοιπόν δεν ζητάμε απολύτως τίποτα από την Τουρκία και η Τουρκία έχει θέσει μία σειρά προκλητικότατων ηλιθίων για μας, αλλά πονηρότατων για την ίδια την Τουρκία απαιτήσεων, αποστρατικοποίηση των νησιών, μη δυνατότητα προεκτάσεως της γυαλίτιδος ζώνης πέραν ούτε ένα μέτρο πέρα των 6 μιλίων κτλ. Κτλ. Όταν αυτά λοιπόν τα ζητάει η Τουρκία και εμείς δεν ζητάμε τίποτα, αυτό το συνυποσχετικό θα φτιαχτεί μοιραία με αυτήν τη λογική. Ότι δηλαδή οι Έλληνες δεν ζητούν τίποτα, γιατί δεν έχουν προφανώς το δικαίωμα να ζητήσουν τίποτα, σχηματίζουν την εντύπωση στη διεθνή κοινότητα, ενώ οι Τούρκοι ζητούν 10 πράγματα, εάν εμείς δώσουμε στους Τούρκους τα 4 από τα 10 που θέλουν, κάνουμε μία δίκαιη δίκη, μοιράζουμε δικαίως και υπέρ της ειρήνης την κατάσταση στο Αιγαίο και είμαστε μια χαρά, θα πούν οι δικαστές. Αυτά τα 4 πράγματα όμως, εις βάρος ποιου θα δικαστούν? Εις βάρος της Ελλάδος, η οποία δεν ζητάει τίποτα και θα είναι ικανοποίησης των παραλόγων απαιτήσεων της Τουρκίας, η οποία βάζει στο τραπέζι ό,τι της κατέβει την επόμενη μέρα, μόλις κοιμηθούν στην κυβέρνηση και ξυπνήσουν την άλλη μέρα το πρωί. Είναι βέβαιο ότι θα έχουν δει κάποια όνειρα τα οποία θα λένε, α, δεν ζητήσαμε και αυτό από την Ελλάδα, ας το βάλουμε και αυτό.
Ο φίλος ο Αντώνης ο Γκουρλιάς, ο οποίος είναι και νέος επιστήμονας, λέει: καλημέρα στον κύριο καθηγητή. Κατά τη γνώμη μου, η Ελλάδα πρέπει να αγοράσει F-35 και αν ναι, πρέπει τόσα πολλά και με τι χρήματα. Αν όχι, υπάρχουν εναλλακτικές. Κοιτάξτε, ο οποιοδήποτε, αν ρωτήσετε τον οποιονδήποτε οικονομολόγο, αναπτυξιολόγο, και βεβαίως δεν μπαίνω στους ειδικούς των οπλικών συστημάτων, τι θα σας πούν. Θα σας πούν ότι οι καλύτερες επιλογές είναι αυτές οι οποίες είναι. Πρώτον, αυτές που αρμόζουν στη γεωγραφία της χώρας. Δεύτερον, αυτές οι οποίες είναι οι πλέον θανατηφόρες για τον εχθρό. Τρίτον, θα πρέπει να είναι κάθετοποιημένες, ούτως ώστε να μπορούν όλες οι πλατφόρμες, εναέριες, θαλάσσιες, χερσαίες, να συνεργάζονται πλήρως και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα συμβατότητος. Και επιπλέον στο τέλος, και το βάζω επίτηδες στο τέλος, γιατί μπροστά στην εθνική άμυνα, χαλάλι, δεν πειράζει, ας υποστούμε και κάποια οικονομική θυσία. Τα F-35, αυτές που έχουν το λιγότερο κόστος. Τα F-35, όλοι αυτοί οι παράγοντες μαζί, και οι τέσσερις. Τα F-35 είναι ένα όπλο πέμπτης γενεάς, καμία αντίρρηση, το οποίο είναι πανάκριβο, το οποίο για να γίνει επιχειρησιακό πρέπει να περάσουν καμιά δεκαριά χρόνια και το οποίο όμως, προσέξτε, θέλει σχεδόν άλλο τόσο κόστος υποδομών στο έδαφος για να μπορέσει να λειτουργήσει. Νομίζω πως όλα αυτά μπαίνουν σε μία εξίσωση μεταβλητών συντελεστών και εκεί συζητάμε ορθολογικά τι θα κάνουμε. Άλλος φίλος, ρωτήστε τον κύριο Μάζη, πιστεύει ότι η Τουρκία πρέπει να είναι στην ευρασιατική τροχιά ή στη δυτική αρχιτεκτονική ασφαλείας σε σχέση με την Ελλάδα? Κοιτάξτε, μία Τουρκία η οποία αποφασίζει να λειτουργήσει δημοκρατικά, δηλαδή να αποφυλακίσει όλους τους αντιπάλους των εκάστοτε καθεστώτων, να πάψει να διώκει τους Κούρδους και τις λοιπές μειονότητες, αριστερούς κτλ. Μια Τουρκία η οποία θα υιοθετήσει πλήρως τον ευρωπαϊκό νομικό και πολιτικό πολιτισμό, είναι προφανές ότι πρέπει να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Κανένα πρόβλημα. Μια Τουρκία όμως η οποία συμπεριφέρεται μονίμως ως αναξιόπιστο σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Μια Τουρκία η οποία συμπεριφέρεται ως ιμπεριαλιστική δύναμη και δύναμη αποσταθεροποίησης στη Μεσόγειο. Μια τέτοια Τουρκία είναι χίλιες φορές καλύτερα κατ' εμέ να πάει εκεί που της ανήκει, εκεί που οι ιδεολογίες ταιριάζουν με τις επιθυμίες της, δηλαδή στην Ευρασιατική Ένωση, και να γίνει σαφές πλέον πού βρίσκονται τα όρια της Δύσεως. Τα όρια της Δύσεως βρίσκονται στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο Ισραήλ. Τελεία. Λοιπόν, θα κλείσω με ένα σώμα ερωτήσεων, γιατί θα βγούμε και εκτός χρονού, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι οι ακροατές στέλνουν διαρκώς. Κρατήστε ό,τι μπορείτε να κρατήσετε, κύριε Μάζη, γιατί θα χρειαστούμε άλλη μια ώρα έτσι, αν συνεχίσω. Λοιπόν, ο Γιάννης. Φοβάμαι, κύριε Μάζη, μου λέει ότι η κατευναστική πολιτική, οι εκλογές και σε συνδυασμό η παράταση της θητείας του υποπαρακολούθηση αρχηγού ΓΕΘΑ, που ξέρω ότι έχετε επιλέγει αυτόν και καταλαβαίνω πώς το λέτε, αλλά εδώ είναι υποπαρακολούθηση και κανείς δεν έχει πει όχι, έχει ως σκοπό να γίνει βρώμικη δουλειά. Διότι, κατά τη γνώμη σας, η ελίτ της Ελλάδας έχει συμφέροντα εντός της χώρας για να τα υπερασπιστεί? Κατά τη γνώμη μου, λέει όχι. Ένας είναι αυτός. Ο δεύτερος είναι ο Μιχάλης. Η Νικαράγουα πήγε διεθνές δικαστήριο για εδαφικό την Κολομβία χωρίς συνυποσχετικό. Ναι, αλλά την πήγε μονομερός. Άλλος φίλος εδώ, λέει ο Ιάκωβος. Εν τέλει, η άποψη του κύριου Μάζη είναι πια ότι τα έχουν συμφωνημένα να πάμε στη Χάγη, παραχωρώντας κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα στα πλαίσια μιας συμφωνίας, να τα βρούμε κάπου στη μέση για να αποφύγουμε τον πόλεμο? Προετοιμαζόμαστε για να το δούμε και αυτό, δηλαδή? Τα σέβη μου στον κύριο καθηγητή. Και τέλος, ο Μιχάλης. Να του απαντήσω ότι εκεί κλείνω. Για να μην τα ξεχάσω όλα. Εκεί κλείνεται, ε? Εκεί κλείνω, ναι. Μάλιστα. Και τέλος, ο Μιχάλης, αν η Τουρκία πάει για αποστρατιωτικοποίηση, αμέσως θα βγει το
ειδικό οικονομικό καθεστώς το 1946 και αμέσως το Καστελόριζο θα πάρει ΑΟΣ ως νησί που επιβιώνει από τη θάλασσα. Η Τουρκία μήπως αυτό παγιδεύεται με το στρατό στα νησιά? Όχι. Η Τουρκία, καταρχάς να πιάσουμε την τελευταία ερώτηση που την έχω πιο πρόσφατη. Ακούστε, η συνθήκη των Παρισίων του 1947 δεν έχει ως συμβαλόμενο μέρος την Τουρκία. Και να το πω πρώτα λαϊκά και μετά νομικά, από πίτα που δεν τρως μη σε νοιάζει κι αν καεί. Νομικά η Τουρκία, για να το πω και νομικά τώρα, είναι res inter alios acta, δηλαδή μη συμμετέχον, άρα μη δυνάμενος να κάνει επέμβαση στις πράξεις άλλων. Συνεπώς δεν κουβεντιάζουμε καν ζητήματα τέτοια. Γιατί προσέξτε, όταν θελήσουμε να κουβεντιάσουμε, θα έρθει την άλλη μέρα ο κύριος Καλίν και θα μας πει, εμείς σας τα θέσαμε, τα κουβεντιάσατε, δεν σηκωθήκατε να φύγετε, καθίσατε και τα συζητήσατε. Άρα είναι ζητήματα και δεν είναι ένα ζήτημα όπως ψευδώς προσπαθείτε να περάσετε. Το έχουμε ξεχάσει βέβαια μεταξύ μας. Και τώρα άμα δείτε, και επειδή είστε έμπειρος δημοσιογράφος και παλιός και έγκυρος και ασχολείστε πολύ με τα διεθνή, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στον τύπο πλέον δεν μιλάμε για ελληνοτουρκική διαφορά. Μιλάμε για ελληνοτουρκικές διαφορές στον πληθυντικό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο. Δυστυχώς. Και αυτό είναι έγκλημα. Δυστυχώς και γίνεται και από ελληνικά μέσα. Να βάλουμε έναν επίλογο. Η αίσθησή σας, κύριε Μάζη, λοιπόν, επειδή εδώ μου βάλαν, αν είναι κατευναστική πολιτική, ότι η ελίτ της Ελλάδας έχει συμφέροντα εκτός χώρας και ακόμη και η παράθεση της θητείας του υποπαρακολούθηση αρχηγού ΓΕΘΑ. Αυτό, ναι. Ναι, ναι. Αυτό, μπράβο. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της παρακολουθήσεως του αρχηγού ΓΕΘΑ, θεωρώ ότι δεν έπρεπε καν αυτό το θέμα να συζητάτε στη δημόσια σφαίρα. Εάν υπήρξε κάτι τέτοιο, και προσέξτε, από την πρώτη μέρα που απέκτησα δημόσιο βήμα μέχρι σήμερα δεν έχω σχολιάσει ποτέ τέτοιου είδους ζητήματα, ούτε έχω κάνει αρνητική κριτική σε καμία περίπτωση, ούτε στις ένοπλες δυνάμεις, ούτε στα σώματα ασφαλείας, ούτε στις ειδικές υπηρεσίες της Ελλάδος. Οπωσδήποτε υπάρχουν προβλήματα. Σαφώς και υπάρχουν. Ζωντανοί οργανισμοί είναι. Δεν μπορεί να μην εκδηλώνουν κατά καιρούς νόσους. Είναι φυσικό. Αλλά εκεί πρέπει να ισχύει ρητός αυτή η ρήση που λέει τα ενίκο μη ενδύμο. Είναι πολύ ευαίσθητα αυτά τα τρία πεδία για να τα κάνουμε, όπως λέμε στην Κέρκυρα, καντούνι. Πάρα πολύ ευαίσθητα. Εάν υπάρχουν ζητήματα, αυτά πρέπει να επιλύονται εσωτερικά, άμεσα, ριζικά και να μην βγαίνουν προς τα έξω. Έχετε ακούσει ποτέ, συγγνώμη, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ακούσατε ποτέ στην αμαρτωλότατη ΜΙΤ από την εποχή των μετακεμαλιστών, σας λέω, μέχρι σήμερα να ξεσπάει κανένα σκάνδαλο πέραν μίας φοράς για το σκάνδαλο του Σουσουρλούκ, έτσι, όπου εκεί τι έγινε? Έγινε το ατύχημα και συνελήφθησαν μαφιόζοι με ανθρώπους των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Εντάξει, συγκρίνεται ανώμια όμως, θα έλεγε κανείς, υπηρεσίες, και έχετε δει, το πάω πολιτικά τώρα και όχι... Να κάνω κι άλλο ένα. Για τη Μοσάντ έχετε ακούσει ποτέ τίποτα? Για την MI6 έχετε ακούσει ποτέ τίποτα? Ναι, αλλά όπως ξέρετε εσείς καλύτερα εμού, κυρίως ασχολούνται με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η χώρα τους και δεν ασχολούνται με τον κίνδυνο εντός της χώρας. Αυτή είναι η διαφορά εδώ. Εγώ θέλω να μείνετε στο μεγάλο κάδρο, κύριε Μάζη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αισθάνεστε ότι παρά τα όσα λέγονται, στην ουσία η επιλογή μας, είδατε και το δόγμα ασφαλείας μέσω άρθρων του Συμβούλου Ασφαλείας του κ. Ντόκου, είναι κατευναστικό τελικά? Κοιτάξτε, δεν θέλω να σχολιάζω συναδέλφους για τις απόψεις τους. Ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του. Εκείνο ότι θα πω, ότι δεν με διαφώτισε
στο παραμικρό, δεν με έκανε σοφότερο δηλαδή το άρθρο για το ποια είναι η στρατηγική της χώρας. Αυτό θα το πω. Έχω το δικαίωμα επιστημονικά να το πω. Ότι από το κείμενο αυτό δεν κατάλαβα ποια είναι η στρατηγική της χώρας. Μπορεί να είμαι βλάξη, πιθανότατα. Δεν αποκλείεται. Μπορεί να είμαι μειωμένο IQ. Και αυτό είναι πολύ πιθανό. Έτσι. Εγώ τουλάχιστον όμως δεν το κατάλαβα. Ποια είναι η στρατηγική της χώρας. Δεν το κατάλαβα. Θα ήθελα κάτι άλλο. Σοβαρότερο, πολύ πιο συγκεκριμένο, πολύ πιο στοχευμένο, το οποίο να λαμβάνει υπόψη αυτά τα οποία όλοι οι πολύ ενημερωμένοι ακροατές σας λένε για το θέμα της ενδοτικότητος και της υποχωρητικότητος και της ηφαισιακής διαθέσεως εις βάρος των εθνικών συμφερόντων. Γιατί δεν μπορεί όλοι να είμαστε ηλίθιοι. Όλοι αυτοί οι οποίοι σας ακούν να είναι ηλίθιοι, δεν γίνεται. Κάποιος θα ήταν ευφιέστερος ημών και θα μας το έλεγε. Κύριοι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά βλέπετε από τα κείμενα τα οποία μου διαβάσατε τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ότι ο κόσμος, ο ενημερωμένος κόσμος, γιατί αυτός που σας παρακολουθεί είναι υπερενημερωμένος κόσμος, έτσι, που καταλήγει. Καταλήγει σε έναν προβληματισμό, να το πω, ότι έχουμε μία πολιτική η οποία δυστυχώς τίνει προς τον ενδοτισμό, τίνει προς την ηφαισιακή διάθεση με δαπάνες Ελλάδος. Δεν μπορεί όλοι αυτοί να πέφτουν έξω. Εγώ βάζω τα πράγματα όσα έχουν και κάνω ανάλυση με συγκεκριμένες ρίσεις, με συγκεκριμένα γεγονότα, με συγκεκριμένες νομικές καταστάσεις και αποδείξεις. Λοιπόν, δεν με καλύπτουν. Ιωάννης Μάζες, θέλω να τον ευχαριστήσω σήμερα διπλά όμως, γιατί ένα μεγάλο μέρος της σημερινής του παρουσίας το αφιέρωσε και δικαίως, εγώ πιστεύω, συνομιλώντας την ουσία μέσω ημών με τους ακροατές. Και αυτό για μας είναι μεγάλο κέρδος. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, καταρχάς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάζη. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.